Ένα 24ωρο μετά από την ιστορική πτώση του Αμερικανικού Αργού για παραδόσεις Μαΐου σε τιμές με αρνητικό πρόσημο, η καθοδική πορεία του πετρελαίου συνεχίστηκε. Ακόμη και για παραδόσεις τον Ιούνιο, οι τιμές τόσο στον Μπρέντ όσο και στο Αργό έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δύο δεκαετίες. Ο λόγος οφείλει να αναζητηθεί στην απουσία ζήτησης παγκοσμίω λόγω του κορονοϊού. Ολόκληρε οι εγκαταστάσει αποθήκευση είναι γεμάτε πλήρω και την ίδια ώρα η ζήτηση αναμένεται να ανέβει ξανά με τα αισιόδοξα σενάρια από το τρίτο τρίμηνο του έτου. Μέχρι τότε θα είναι για πολύ καιρό ακόμη πολύ χαμηλότερη από την διαθέσιμη προσφορά όλο αυτό το διάστημα. Η ποσότητα του πετρελαίου που διατηρείται στην αποθήκευση πρέπει πρώτα να καταναλωθεί πριν έρθει νέα παραγωγή προ αποθήκευση και κατανάλωση. Ο Ντόναλτ Τραμπ μέσω του προσφυλού του μέσου του Twitter προανήγγειλε μέτρα για να μην καταρρεύσουν οι Αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί. Η ανησυχία είναι ότι με τι ταξιδιωτικέ απαγορεύσει και του περιορισμού κατοίκων για το μεγαλύτερο μέρο του παγκόσμιου πληθυσμού, λόγω τη πανδημία, έχει μειωθεί η ζήτηση σε κάτω από το 1 τρίτο τη συνήθου κατανάλωση. Οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις και πολύ μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας των χαμηλών τιμών, κάτι που θα οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις και ακόμα πιο μικρή οικονομική δραστηριότητα και άρα λιγότερες δουλειές, τουλάχιστον για την ώρα. Οι τιμέ είναι σαφώ υψηλότερε για παραγγελίε που αφορούν παραδόσει προ το τέλο του καλοκαιριού, οπότε και αναμένεται να έχει επιστρέψει τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό η κανονικότητα.